Περιττό να σας πω ότι εάν τυχόν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ήθελαν την εκλογική επιτυχία του Χριστόφια, που είναι ο μόνος κομμουνιστής ηγέτης και μάλιστα σταλινικής έτσι στόφας παγκοσμίως, για να αναλάβει με βάση το Σύνταγμα την προεδρική ουσιαστικά δημοκρατία, περίεργη δημοκρατία, όπως καθορίζεται από το Σύνταγμα, τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, ένα περίεργο πολίτευμα, καθόλου δημοκρατικό και καθόλου δημοκρατικό πολίτευμα, όπου βέβαια η Κυπριακή Δημοκρατία υπήρξε το μοναδικό κράτος στην σύγχρονη εποχή, να λέμε σύγχρονη εποχή εννοούμε τουλάχιστον μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να πάμε πιο πίσω, στην οποία η κυριαρχία δεν αναφέρεται στο λαό. Δεν υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Η λαϊκή κυριαρχία, που είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας και η οποία και στα δικτατορικά καθεστώτα έτσι προβάλλεται στο Σύνταγμα, τουλάχιστον ως προς τον τύπο, στην Κυπριακή Δημοκρατία απουσιάζει. Αντί της λαϊκής κυριαρχίας υπάρχει μια ασαφής έννοια, η κυριαρχία των κοινοτήτων. Και οι κοινότητες αυτές είναι οι μουσουλμάνοι και οι μη μουσουλμάνοι, ή μάλλον οι μη μουσουλμάνοι και οι μουσουλμάνοι. Δεν είναι, αν θέλετε, έτσι, νεολογισμός αυτά που λέγω. Είναι ακριβώς μία μεταφορά των μουσουλμάνων και μου μουσουλμάνων, που έτσι ως αντιτέ, ως οντότητες, ως συλλογικότητες, που ίσχυαν στην Οθωμανική περίοδο, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι μία επαναφορά του Οθωμανικού συστήματος και η λεπτομέρεια εδώ, αυτό μέσα σε παρένθεση το λέω όλο αυτό το σχήμα, ότι υπάρχουν και κοινότητες των Μαρονιτών, των Καθολικών και των Αρμενίων, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν και αυτοί μια εκπροσώπηση και σε ένα κοινοβούλιο θα μπορούσαν να προβλεπόταν ότι θα έχουν από έναν βουλευτή, από μια έδρα. Αντίθετα, όπως διαπιστώνει κανείς, όλοι αυτοί υπάγονται εις τους χριστιανούς, εις τους Ρωμιούς που λένε, Ρουμνάρ. Σε αυτούς υπάγονται οι χριστιανοί. Και την άλλη μεριά, το 16 με 18% που ήταν οι μουσουλμάνοι ονομάτισαν Τούρκοι και ουσιαστικά αυτοί επληθύνθησαν αναλογικά προς το σύνολο του πληθυσμού με τους γνωστούς επικισμούς της Κύπρου. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η κατάσταση στην Κύπρο, η οποία δεν ξεκινάει το 1974, η κατάσταση ξεκινάει ουσιαστικά από την τις αμαρτωλές συνθήκες Συρίχης και Λονδίνου. Σήμερα και οι νεότεροι μελετητές και όλοι αυτοί οι περισπούδαστοι αναλυτές, οι οποίοι με τόση έτσι ευκολία γράφουν αυτά που γράφουν, τα οποία είναι, αν θέλετε, σε πολλά σημεία ακατάληπτα ή αναλύσκονται σε κοινοτυπίες. Λέω λοιπόν ότι λησμονούν πως η γενοσιουργός αιτία της κακοδαιμονίας στην Κύπρο δεν είναι μόνον το πραξικόπημα της παραφροσύνης των συνταγματαρχών, των χουντικών συνταγματαρχών ή του καθεστώτος των συνταγματαρχών στην Κύπρο το 1974, είναι οι συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου αυτές καθ' αυτές, οι οποίες καθιέρωναν ένα καθεστώς που, όπως έλεγε ο Ντεγκτάς εξ αρχής, ήταν ένα καθεστώς το οποίο δεν θα λειτουργούσε. Συνεπώς θα έπρεπε να προχωρήσουν στην τελική, προς την κατεύθυνση της τελικής λύσης, η οποία τελική λύση είναι ένας διαμοιρασμός της Κύπρου, όπου οι Τουρκοκύπροι με μία αναλχημία και η Τουρκία πίσω από αυτούς ουσιαστικά θα μπορεί να ελέγχει όλο το νησί
και τον πολιτικό βίο και τον οικονομικό βίο και, και τη γεωστρατηγική, αν θέλετε, οντότητα της Μεγαλονήσου. Λέω λοιπόν ότι αυτό το λησμονούμε. Λησμονούμε δηλαδή ότι η πέτειος, ουσιαστικά είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ο πρεσβύτερος. Αυτό το έχουμε κάνει ψιλοκομμένο του μπέκι. Γιατί? Διότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, θέλω να το τονίσω εδώ, δεν φημιζόταν για το υπερβολικό του θάρρος. Είχε θάρρος όταν ήταν σίγουρος για το αποτέλεσμα. Όταν ήταν διακύβευμα οποιαδήποτε υπόθεση, η υπόθεση αυτή δεν προχωρούσε. Και θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, όπου δεν ήταν διακύβευμα, ήταν σχεδόν βεβαιότητα.